αντέχει ο χρόνος να είναι σύμμαχος το πόνος. Μόνος ανθίζουν των δελτίων οι αριθμοί. Στον ίδιο τόπο επιστρέφει ο δολοφόνος. Μετά από κάθε θύμο τυπική στιγμή, με πόνο η θλίψη συνεχίζεται η ζωή. Έθνος σωτήρας κάθε αναλγητός ξερολάς, αποκαλείται προφυλών των εκλογών. Αχ Θεέ μου, για τα τεκτενωμένα της χώρας. Κυδεύει η Ελλάδα πια το μέλλον των παιδιών. Κάτω από τον ήλιο των αποστράτων πηδών. Δεν ξεχνώ να ρίξω πέτρα στο σκυλί γιατί γαυγίζει. Μαλισμονώ πως την πατρίδα μου οδηγήσανε στις λύτες στον κρεμό. Όλοι όσοι αφιόνισαν με δόλο τον τύφλο λαό να ελπίζει. Κι εγώ συνένοχος που πίστεψα σ' αυτούς που μόνο σ' θυμάμαι, μόνο τόσο πλαστιμό. Ξένος πόνος γίνεται για λίγο δρόμος. Το περπατάνε οι θνητοί γεμάτοι οργή. Μας αλλαργάρει από το δρόμο δολοφόνος. Όλα ξεχνιούνται κι απαρχής ανθιζική. Κρίμα στο αίμα απ' τη θανάσιμη. Αρθρογραφή η κουτσιμαρία στην οθόνη. Γαλότριο πόνο δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μα μέχρι η μπόρα να περάσει κι ανοιχτώνει. Και δε φωτίζει το ίδιο πόνος ο παλιός. Κόσμος κι αν σκοντάψει σπαρταλιός. Δεν ξεχνώ να ρίξω πέτρα στο σκυλί γιατί γαυγίζει. Μαλισμονώ πως την πατρίδα μου οδηγήσανε στις λύτες στον κρεμό. Όλοι όσοι αφιόνισαν με δόλο τον διπλό λαό να ελπίζει. Εγώ συνένοχος που πίστεψα σ' αυτούς που μόνο σ' θυμάμαι, μόνο τόσο βλαστημό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τελευταία Τετάρτη του μήνα και το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπιακής. Όχι τελευταία, τι λέω εγώ, τελευταία Τετάρτη είναι, ναι, όχι, προτελευταία, τελευταία πριν τις εκλογές, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Πραγματικά μπερδεύτηκα γιατί είναι μια Τετάρτη πριν τις εκλογές και τη θεώρησα τελευταία Τετάρτη του μήνα. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλό απόγευμα να έχουμε, νομίζω ότι ήρθαν οι ζέστες. Πάρα πολλές εκδηλώσεις ξεκινήσανε και γίνανε με επιτυχία. Να πω ότι ο φίλος μου Αντώνης ο Φιλιππέος την Κυριακή που έκανε την παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, με πάρα πολύ κόσμο. Ήταν όλα τέλεια και ονειρικά. Βέβαια ένα παιδί τόσο αισιόδοξο και φωτεινό, πώς δεν θα έχει γύρω του φωτεινούς και αισιόδοξους ανθρώπους. Η αγαπημένη μου Ιωάννα και η δεύτερη παρουσίαση που έκανε, γιατί μέσα σε ένα μήνα έκανε δύο παρουσιάσεις σχεδόν στην ποιήση, στο βιβλίο της αυτό στη συλλογή. Γιατί όντως έχει γίνει αποδεκτό από πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλούς φίλους και στην πρώτη παρουσίαση δεν χώραγε κανείς. Και έτσι έγινε και στην Κυψέλη πάλι το Σάββατο, έκανε άλλη μία παρουσίαση, πάλι είχε μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια Ιωάννα, γιατί κάνεις πολλά πράγματα
και να σου πούμε συγχαρητήρια. Να πω για το ποιότητα ζωής που έκανε μαζί με την κόρη, την Μαργαρίτα, την Θεοδωράκη. Η Μαργαρίτα η Θεοδωράκη έχει βγάλει ένα βιβλίο, οι αναμνήσεις ενός κοριτσιού. Και από την παράταξη ποιότητα ζωής το παρουσιάσανε την Κυριακή στη Λεόντιο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν υπέροχα η χοροδία που παίξανε και τραγουδήσανε τραγούδια του Μίκη. Η αλήθεια είναι από την παρουσίαση του βιβλίου ότι εγώ έμαθα και κάποια ιστορικά γεγονότα. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το βιβλίο αυτό να το διαβάσουμε, γιατί με τη διήγηση της Μαργαρίτας βλέπουμε και μια εποχή, εγώ πάντως ήμουν αγέννητη, δεν την ήξερα, και μαθαίνω και ιστορικά γεγονότα μέσα από εκεί, έμαθα δηλαδή, που κάνανε μια παρουσίαση, ξέρεις, που διαβάζανε κάποια κομμάτια, αποσπάσματα. Όλα ήταν επιτυχημένα και τώρα βέβαια σιγά σιγά ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται για να βάλουμε το βόλι μας την Κυριακή. Και βέβαια εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα είχα αυτά τα αισιόδοξα παιδιά που λέγεται την παράταξη Νίκη, και συνεχίζω βέβαια και ξαναφέρνω και τον Νικόλα το Βρετό. Νικόλας Βρετός, που δεν είναι μόνο το όνομά του καλλιτεχνικό. Άμα ναι, ερχόταν η κάμερα και μπορούσα να κάνω ένα zoom, θα βλέπατε και έναν όντως όμορφο άντρα, έτσι famous, τραγουδιστή. Δηλαδή έχετε μια καλλιτεχνική... Νικόλα θα σε λέω, θα σου μιλάω στον Νικό, καλώς ήρθες. Έχεις μια καλλιτεχνική, έτσι, όλο σου το... ένα famous, ένα... και το όνομα... Και η εμφάνιση. Μη με μαλώσεις, σύζυγος, δεν κάνω καμάκι, λέω την αλήθεια, ε. Δεν φλερτάρω, λέω το αυτό που βλέπω. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια. Χριστός Ανέστη για όλους μας. Αληθώς ο Κύριος. Το έχουμε ανάγκη και ένα σημείο αισιοδοξίας, αναφοράς και ελπίδας. Δεν παρεξηγιόμαστε. Αλίμονο σε αυτή την περίοδο, αν κάποιος εισπράττει μια καλοσύνη και μια ευεξία, αυτή να μην τη μεταφέρει. Ζούμε σε μια κοινωνία αποκλεισμού, περιορισμού και φόβου. Δεν μας αξίζει, δεν μας ταιριάζει και επειδή βρεθήκαμε εδώ για ένα σημαντικό σκοπό που είναι να μεταφέρω, να προσπαθήσω να μεταφέρω το μήνυμα του κινήματός μας, Νίκη, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες μας, οι συμπατριώτες μας, να πάρουν θέση σε αυτές τις εκλογές κατά λόγω γνώσεως και ευθύνης για το μέλλον το δικό τους και κυρίως το παιδιό μας. Επομένως, οι καλοσύνες δεν μας πειράζουν. Αυτό που μας πειράζει είναι αν δίνουμε την αίσθηση ότι αυτό που μας έχει χαρίσει ο Θεός ή που βγαίνει από φυσικό μας προς τα έξω δεν έχει καμία σχέση με το μέσα μας. Άρα αυτό το πρόβλημα της κοινωνίας μας, να ζούμε σε μια περίοδο που η υποκρισία, που το στατή κυριαρχεί, είναι ευθύνη όλων μας, ειδικά όσοι έχουν αυτή τη χάρη χωρίς να το θέλουν, να μεταφέρουν ένα αισιόδοξο μήνυμα, να πάρουν θέση για τα σημαντικά προβλήματα της πατρίδος μας με μια ετοιμότητα, σοβαρότητα και κυρίως δυναμισμό. Έτσι. Και γι' αυτό και εσύ έτσι αποφάσισες να ασχοληθείς, να πολιτευτείς και να βγάλεις από μέσα σου το φως αυτό που εκπέμπεις εξωτερικά, να το βγάλεις και από μέσα σου. Ήταν μια προσωπική ανάγκη. Το φως το εισπράττουν οι υπόλοιποι, γιατί ο καθένας από εμάς παλεύει με τον εαυτό του, τις αξίες και τις αρχές του. Mm-hmm. Έχω μια εμπειρία με το να παίρνω δημόσια το λόγο. Είμαι 17 χρόνια αυτοδιοικητικός. Στο Δήμο της Γλυφάδας. Στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Και μάλιστα θα θεωρήσω τον εαυτό μου, και ας μη φανεί εγωιστικό, όχι αποτυχημένο. Έχω κατεβάσει δικαιώνο συνδυασμό. Έχω καταφέρει και έχω κάνει πράγματα στην πόλη μου. Συγγνώμη τώρα μου αρέσει αυτό. Κατεβαίνεις και σαν στα δημοτικά του Αγίου Δημητρίου. Ναι. Η πρώτη φορά κατέβηκα το 2006, όταν μία επιλογή της τότε Δημοτικής Αρχής ενοχλούσε εμένα την επιχείρησή μου, που βιοπορίζω με την οικογένειά μου. Θα σου πω παρακάτω αν ενδιαφέρει με τι ασχολούμαι πραγματικά. Εννοείται, θέλουμε να μάθουμε ποιος είναι ο Νικόλας. Αλλά σε ξεκινήσω πρώτα από το λόγο για τον οποίο έχω μια εμπλοκή με τα δημόσια πράγματα. Έχω πάρει θέση.
Ο λόγος αυτός ο πειθαρχικός ήταν ότι ενοχλήθηκα από μία απόφαση της τότε Δημοτικής Αρχής. Ενοχλήθηκα εγώ, ο γείτονάς μου ο βιβλιοπόλης, ο γείτονάς μου ο φαρμακοποιός. Ήταν μία επιλογή που μας ενοχλούσε. Και τότε είπαμε, αντί να πηγαίνουμε να κολακεύουμε την εξουσία για να μας δώσει ένα αντίδωρο. Ναι, για να είμαστε εμείς εξουσία. Γιατί, όχι, πήραμε τη θέση να βγούμε μπροστά και να πάρουμε τη θέση μας, καταθέτοντας την πρότασή μας. Ανοργάνωτα, αλλά πολύ καρδιακά. Γιατί ακριβώς έχει να κάνει με την αλήθεια και όχι με μία προσωπική διεκπαιρέωση. Αυτή η αλήθεια, από τη στιγμή που τη μεταφέραμε ως μήνυμα, ενώθησε τη Δημοτική Αρχή. Τότε η Δημοτική Αρχή, κρίνοντας συνηθισμένα μάλλον, θεώρησε ότι αν μου πρότεινε μία θέση, μιας και ήμουνα κι εγώ ένας επαγγελματίας σε ένα κατάστημα οικογενειακή επιχείρηση, στον Άγιο Δημήτριο που εμπορεύεται ήδη κινείς πλακάκια, έχουμε δηλαδή μια ζωτικότητα όσον αφορά και την εμπορική μας δραστηριότητα, αλλά κυρίως τη σχέση με τους ανθρώπους που καλούμαστε εμείς, εφόσον μας φέρουν τα χρήματά τους, να τους εξυπηρετήσουν. Άρα αυτή η σχέση που πολλές φορές έχει και προκατάληψη προς τη μεριά μας ή ένα φόβο απέναντι στον ισχυρό, τον έμπορο και στον αδύναμο τον καταναλωτή. Εμείς το θεώρησαμε ψόβο, αλλά μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Είχες μια επιχείρηση. Να μιλάμε στον Ελληνικό. Εντάξει, μια επιχείρηση με μάρμαρα. Ναι, πλακάκι ειδικινής. Άρα νομίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος, γιατί ο πατέρας μου ήταν, έκανε αυτή τη δουλειά. Βέβαια ήταν εργάτη, κόλλαγε μάρμαρα και τέτοια. Νομίζω ότι επειδή είχες να κάνεις με ανθρώπους απλούς και λαϊκούς και πιο φερέγγια πράγματα. Νομίζω ότι γι' αυτό είστε έτσι και εσύ, γι' αυτό είσαι και εσύ έτσι. Όχι, απλώς καταρχήν είναι ένα σημαντικό κομμάτι το πώς ανδρώθηκα ή στελεχώθηκα μέσα σε αυτό τον επαγγελματικό βίο, γιατί τώρα θα πρέπει να φοβόμαστε και τις λέξεις. Έτσι, είναι ένα μείζον θέμα που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης, αλλά πώς ανδρώθηκα με την έννοια της ανδρείας, δηλαδή της έννοιας ότι να παίρνω θέση απέναντι στα προβλήματα. Γιατί έπρεπε να ζήσω μέσα από τη δουλειά μου, από την εργασία μου, την οικογένειά μου. Όμως έχει μια ευλογία αυτή η δουλειά, η οποία είναι ότι πέρα από τους απλούς ανθρώπους που ακριβώς είναι ευγενέστατοι, είναι καλοπροαίρετοι από τη φύση τους, είναι παραγωγικοί, δημιουργικοί, υπήρχαν και άνθρωποι με δυνατότητες, επιστήμονες, επαγγελματίες, εργολάβοι. Μορφωμένοι, ναι, οι οποίοι ακριβώς σου δίνουν και αυτά τα στοιχεία τα θετικά, γιατί κάθε ένας μας έχει θετικά στοιχεία. Και μας έδινε αυτό το εμπόριο, αυτή η δυνατότητα να έρθει σε επαφή με όλη αυτή την γκάμα των προσωπικότητων. Μας έδινε εμπειρίες τέτοιες για να μπορούμε να αξιολογούμε περισσότερο ποια είναι η ζωή, πώς πρέπει να πορεύσουμε στη ζωή, πόσο αξία έχουν οι αρχές και τα ιδανικά και πώς αυτά μετά από την πάροδο της αμφισβήτησης και του φόβου έρχονται και βεβαιώνονται στην καρδιά σου και καταλαβαίνεις ότι τελικά με την αλήθεια τις αξίες και τις αρχές. Μπορείς να προχωρήσεις. Έτσι, αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Όταν έγινε η πρόταση να ασχοληθώ, μιας και θεωρούσαν ότι τα έλεγα καλά, ότι μπορούσε να βγαίνει από το πρόσωπό μου μια έτσι, φωτισμένη, όπως είπατε, διαδικασία, ή έτσι το εισέπρεπε τουλάχιστον οι συνομιλητές μου. Ναι. Εγώ είπα ότι δεν ανακατεύομαι με τα κοινά και δεν είναι η προοπτική μου, γιατί αυτό που ξέρω πολύ σωστά είναι να κάνω. Να έχω σωστές και ανθρώπινες σχέσεις με τους ανθρώπους που εμπιστεύονται τα χρήματά μας, το λέω και πέρα. Και από εκεί και πέρα η πολιτική είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είμαι μια πολιτική οντότητα, πάντα ήμουν. Όλοι οφείλουμε να είμαστε πολιτικές οντότητες, να αξιολογούμε, να κρίνουμε, να παίρνουμε θέσεις, αλλά μέχρι το σημείο της παρατήρησης. Mm-hmm. Ποτέ της συμμετοχής και για αντικειμενικούς λόγους και για υποκειμενικούς, γιατί παράλληλα ήρθε η οικογένεια. Είδε στη ζωή μου ένας σύντροφος εξαιρετικός, η μάνα των τεσσάρων παιδιών μας, η Μαρία Κουτσανδρέα, νηπιαγωγός, πολύ δοτικός, πολύ άνθρωπος. Ασχολείται και εκείνη έτσι με τα κοινά. Όχι βέβαια, γιατί αν ασχολούμαστε οι δυο μας, μπορεί να μην μπορούσαμε να συνεπάρξουμε. Δεν προλαβαίνει. Οι σχέσεις, νομίζω εγώ από τη μικρά εμπειρία των 28 χρόνων με γάμου, είναι συμπληρωματική. Ποτέ ανταγωνιστική. Όταν είναι συμπληρωματική, υπάρχουν θετικά και αρνητικά στοιχεία ωραία, που έρχονται ακριβώς να επικυρώσουν, να
Έτσι, ναι, δεν μπορεί να είναι και οι δύο famous, δεν μπορεί να είναι και οι δύο καλλιτέχνες, πρέπει ο ένας. Γι' αυτό βλέπουμε συνήθως σε καλλιτέχνες να μην κρατάνε αυτοί οι γάμοι. Δεν τα βλέπεις για ηθοποιούς, για τραγουδιστές, πολύ σπάνια να κρατήσουν οι γάμοι, γιατί υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, το... Ναι. Δεν είμαι πολύ ειδικός για αυτά, δηλαδή μπορώ να μεταφέρω τις δικές μου εμπειρίες, γιατί αυτό που... Όχι, δηλαδή, έτσι είναι. Ναι. Και συνήθως πίσω από έναν δυνατό άντρα κρύβεται μια δυνατή γυναίκα και πίσω από μια πετυχημένη γυναίκα κρύβεται ένας στήλος άντρας. Δηλαδή εγώ το έχω δει εδώ πέρα. Το έχω δει και από συντραφείς. Αυτό λέτε μπορεί, και... το εμπινεύω με άλλο τρόπο, γιατί μου αρέσει το δίπλα. Ναι, ότι είναι συνοδοιπόροι, πολύ όμορφα. Γιατί ακριβώς πολλές φορές ορισμένες κουφέτες που είναι απλές και αγνές προέρχονται από κατάλοιπα τα οποία θεωρούσαν ότι η θέση της γυναίκας πρέπει να είναι πίσω και το αντρός. Σήμερα πλέον έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν είμαστε δίπλα στον άλλο. Και προφανώς αν δεν υπάρχει το στοιχείο του έρωτα, που είναι ένα στοιχείο δημιουργίας, ελπίδας και προσφοράς. Ο έρωτας λέει σιγά σιγά αλαμένει η αγάπη. Δηλαδή να φεύγει ο έρωτας και να γεννιέται η αγάπη, να μεγαλώνει έτσι. Εγώ πάντως παραμένω, γιατί η αγάπη είναι πολύ μεγάλο πράγμα και χαίρομαι που αντισυμβατικά έτσι κι αλλιώς εκπροσωπώ ένα αντισυμβατικό κίνημα. Κάνουν μια προεκλογική συζήτηση ζητώντας για τον ερωτισμό. Γιατί αν δεν έχει υπάρξει ερωτισμός, που εγώ θέλω να διαρκεί, γιατί η αγάπη είναι πολύ τεράστια αξία. Ερωτισμός μπορεί συνεχόμενος, να υπάρχει συνεχόμενος και διαρκής, γιατί είναι η ευκαιρία και η αφετηρία να μπορείς να ευθύνεις και μεγαλύτερα πράγματα, μεγαλύτερες ιδέες μέσα δηλαδή από αυτή την εμπειρία. Την μα και τώρα η πολιτική που ασχολείσαι είναι αυτό, είναι ερωτισμός, είναι ένα παιχνίδι ερωτικό γι' αυτό. Αν δεν έχεις μια καλή εμπειρία και δεν έχεις πέσει στο πάθος του ερωτισμού, αλλά έχεις ζήσει τη ζωή του έρωτος, τότε μπορείς να αγαπήσεις και την πολιτική, να ερωτευτείς την πολιτική, να προσφέρεις μέσα από αυτό για να μην υπολογίσεις ούτε τις δυσκολίες, ούτε τις καταπονήσεις. Γιατί προφανώς όταν δίνεις ολοκληρωτικά, κανείς δεν σου εξασφαλίζει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό που σίγουρα είναι σημαντικό είναι να ξέρεις ότι αυτό είναι καθαρό σε σχέση με τις δικές σου αξίες και όχι με το αποτέλεσμα. Γιατί αν περιμένεις ή προστοχάς το αποτέλεσμα, κατά τη δική μου γνώμη, αυτό έχει μια ιδιοτέλεια. Και κανένα πράγμα γεγονός που έχει ιδιοτέλεια δεν μπορεί να σε βοηθήσει να πας παραπέρα. Αυτή είναι μια δική μου έτσι προσέγγιση. Να ρωτήσω, μου πες για τα παιδιά. Τα παιδιά τι ηλικίες έχουν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός λόγος που ασχολείσαι για να διορθώσεις το μέλλον και για αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν για τα παιδιά. Τι ηλικίες έχουν όταν τα παιδιά? Όταν το ξεκίνησα την εμπλοκή μου στα δημοτικά πράγματα, ήταν σε μια ηλικία που άρχισε να ασχοληθώ για το μέλλον των παιδιών μου. Και λέω συγκεκριμένα, πριν 17 χρόνια, ο μεγάλος μου ήταν 10 χρονών και το μικρό ήταν 2-3 χρονών. Άρα τότε έπρεπε να πάρω θέση. Όλα αυτά που αποκοινούμε τη σύζυγό μου προσπαθούσαμε είτε ελεκτικά και εκείνη ξέρουμε, μέσα από το σχολείο και μέσα από την εμπειρία της ακριβώς να προσφέρουμε στα παιδιά μας, γιατί θεωρούσαμε ότι έχουμε χρέος να τους μάθουμε ποια είναι η προσέγγιση απέναντι στον συνάνθρωπο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, όχι το πώς να απολαύσουμε ή να κατακτήσουμε πράγματα. Έπρεπε να πάρουμε θέση εμείς. Δεν μπορείς να προτείνεις κάτι αν ο ίδιος δεν έχει πάρει θέση. Γιατί συνήθως έχουμε σωτήρες οι οποίοι δεν έχουν ωραίες ξέρουν, να σώσουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, άρα... Ή μιλάνε για εργατιά ενώ δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Ναι. Ή μιλάνε για προβλήματα. Μου έλεγε, είχε έρθει εδώ πέρα ένας μηχανικός και μου έλεγε, λένε, μου λέει, είναι για έργα και τέτοια και δεν βάζουν... γιατί αυτός η δουλειά... Α, ο Κώστας. Ο Γιώργος. Αυτός, μας το είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Επειδή ασχολείται με τα δομικά, είναι η δουλειά του αυτή και ξέρει. Και μου λέει, αυτό μας εξηγούσε, ότι αν δεν είσαι μέσα στα πράγματα, πώς πάει να βγάλεις προγράμματα για δρόμους, για αυτά και δεν είσαι και για ενέργεια, εξοικονόμηση και όλα αυτά και αυτά και αυτά. Θα πω κάτι, είναι μια βασική αφετηρία αυτό που λέτε, αλλά κυρίως εγώ το βλέπω πιο γενικευμένα. Εμένα με ενδιαφέρει ακόμα και η πιο απλή εργασία να έχει κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Αυτό, αν γίνεται με τιμιότητα, ειλικρίνεια και αγωνιστικότητα, μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ένας χωρίς έτσι
γραμματικές γνώσεις, έφυγε από το χωριό του, δούλεψε πολύ, εξοικονόμησε, δημιούργησε, πέρασε την οικοδομή από εργολάβος, καταδίδησε κατασκευαστής, μεγαλούργησε. Βέβαια. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της ζωής, η οποία φιλόταν στον χώρο, στον μόχθο και στην εργασία. Και όχι στην αυθαιρεσία, στο έγκλημα και στην παραβατικότητα. Στο λόγο αυτό, του. Άρα αυτό που λείπει τελικά, και το προσεγγίζω γιατί έτσι προσεγγίζω την πολιτική και την ασχόλησή μου, είναι η εμπειρία που έχεις από την πραγματική ζωή, η βάσανο μέσα στην οποία έχεις περιέλθει για να υπερασπιστείς τις αξίες σου και τις αρχές σου, όταν βλέπεις ότι από μόνοι σου στη μία μπορεί να μην επαρκούν. Άρα αν έχεις βεβαιώσει στα μικρά, στα χαμηλά, στα ανώνυμα και στα δύσκολα αυτή την πεποίθηση, τότε μπορείς όλους τους ανθρώπους, όλους τους δρόμους να τους ανοίξεις. Έτσι. Γιατί ακριβώς αυτό που λείπει από την πολιτική μας δεν είναι η γνώση. Αυτό που λείπει από την πολιτική δεν είναι η μόρφωσή μας. Μεταπτυχιακά χρειάζεται. Αυτό που τελικά λείπει από την πολιτική μας είναι το ήθος. Και επειδή ακριβώς αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, χωρίς τα άλλα να μην είναι εφόδια σημαντικά για να είσαι πιο αποτελεσματικότερος, πιο οργανωτικός, οτιδήποτε. Αλλά αν έχεις όλα τα άλλα και δεν έχεις ήθος, θα έχουμε φτάσει όπως φτάσαμε την πατρίδα μας σε αυτό το σημείο, το οποίο δεν είναι μόνο άσχημο, θα έλεγα ότι είναι άδικο το κυριότερο και είναι και τιμωρητικό για όλους μας τους συμπολίτες μας, για την πλειοψηφία και όχι αυτούς που ίσως το κάνουν από χόμπι ή από ενασχόληση ή από διασκέδαση. Η πολιτική είναι πολύ σοβαρό πράγμα, γιατί έχει να κάνει με τις ζωές των συνανθρώπων μας και κυρίως έχει να κάνει με τις ζωές των αδυνάμων συνανθρώπων. Άρα υπάρχει λόγος να είμαι στην Ελλάδα. Η προηγούμενη εμπειρία μου μου δίνει τη δυνατότητα να ξέρω ότι σε περίπτωση που ο κόσμος κρίνει ότι είμαστε πραγματικά ένα κίνημα που μιλάει στην καρδιά του, που προέρχεται από το λαό, είναι με το λαό και έχει προορισμό, επειδή το σύνθημά μας και το ακούσετε από όλους τους συναδέλφους, είναι υποψηφίους, αλλά θα το υπερασπίζομαι και εγώ, γιατί είναι διαχρονικό, είναι αληθινό, και πρέπει να είναι το σημείο αναφορά μας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι στην πατρίδα μας που εμείς με τις δικές μας δυνάμεις δεν τις θεωρώ μικρές. Τις λέω άγνωστες. Στο χέρι μας είναι να τις γνωρίσουν οι συμπολίτες μας για να μπορέσουν να επιλέξουν κάτι διαφορετικό που είναι ελπιδοφόρο και έχει και ουσιαστικό. Κοίταξε, εγώ πιστεύω αυτή η αγανάκτηση που είχε βγει το 19 και είχε πάρει πάρα πολλά. Ρε παιδί μου, σε κάποιες εκλογές η Χρυσή Αυγή πήρε πάρα πολλούς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι απογοητευμένος. Υπήρχε μια αποχή, υπήρχε ένα αυτό. Άρα να πούμε σε όλους αυτούς που είναι απογοητευμένοι, που δεν ξέρουν πια τι να, δηλαδή που έχουν απελπιστεί στην ουσία, αν μη τι άλλο, να επιλέξουν τον Νίκη, γιατί έχει αυτή την ηθικότητα που λέμε, και τα παιδιά που ήρθανε προχτές, αυτό είπαμε, και το βλέπουμε, βλέπουμε το πρόγραμμά του, και θα μας το πεις και εσύ, yes, ώστε να αποκτήσει φωνή μες στη Βουλή. Δεν λέμε ότι θα βγει πρωτοκόμμα, αλλά να μπει, να αποκτήσει φωνή. Αν μη τι άλλο, να είναι η συνείδηση της Βουλής. Η ηθική συνείδηση της Βουλής, να το πω έτσι όμορφα. Εμείς ευελπιστούμε να στείλουμε το μήνυμα. Και δεν σας κρύβω ότι επ' αυτό του γεγονότος δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μέρα με την ημέρα, ακόμα και μέχρι τη μέρα των εκλογών, το μήνυμα αυτό διαχέεται σε όλη την κοινωνία την ελληνική με έναν τρόπο ακριβώς ουσιαστικό και πολλαπλάσιο του πομπού που είμαστε εμείς, είμαστε πομπή, γιατί μεταφέρεται από ανθρώπους που πείθονται ακριβώς ότι αξίζει να έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Δεν μας αξίζει η απογοήτευση, θέλουμε να είμαστε απογοητευμένοι, θέλουμε να φεύγουμε, να παίχουμε, να συντηρίζουμε, ας πούμε, την τραπή, η έκφραση, να εκτονόμαστε, αλλά να μην συμμετέχουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα τα άλλα που είναι, αν θέλετε, αποτελέσματα, το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή, ακόμα δεν φέρνω κάτι καινούριο. Κάθε σκεπτόμενος πολίτης ξέρει ότι η δημοκρατία αυτή που εφαρμόζεται
είναι καλύτερη ίσως σε απάνες διαδικασίες, αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Ενώ διαδικασίες άλλα πολιτεύονται. Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι ζούμε σε δημοκρατία. Κοιτάξτε, αυτό είναι απολύτως. Δηλαδή, έχουμε λογοκρισία, άρα πώς έχουμε δημοκρατία. Θα τα πούμε αυτά, αλλά το πιο λεπτό θέμα είναι. Μου περνάνε πράγματα. Δηλαδή, έχουμε νομίζω χαλάσει το νόημα της δημοκρατίας. Βγάζουμε την ανηθικότητα σαν δημοκρατία και την πραγματική δημοκρατία την έχουμε θάψει. Έτσι όπως τα περιγράφετε είναι, αλλά αυτό το θεωρώ ακόμη πιο επικίνδυνο. Δηλαδή, σε καθεστώτα εκτός δημοκρατίας είναι εμφανής η αντίθεση του κάθε πολίτη από όπου και αν η ιδεολογική αυτοκρισία και προέρχεται. Δεν τίθεται θέμα. Το πρόβλημα είναι η κατεπίφραση δημοκρατία και αν μου επιτραπεί θα αναπτύξω έτσι συνοπτικά κάποιους άξονες όπου αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε δημοκρατία, βρισκόμαστε σε μια περίοδο επιφάσεως δημοκρατικής στα όρια της παρεκτροπής. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών. Θα μου επιτρέπετε κατά καιρούς να χρησιμοποιώ και τις σημειώσεις, γιατί θέλω να είμαι πολύ σαφής, πολύ συνετός, έτσι ώστε να μεταφέρω ουσιαστικό μήνυμα και όχι απλώς να έρθω να παρουσιάσω τις θέσεις ενός ακόμα κόμματος διαμαρτυρίας, αλλά ενός κινήματος μαρτυρίας. Μαρτυρίας αξιών και αρχών που ευελπιστούμε, εγώ το πιστεύω, να πείσουμε και τους συνομιλητές μας, τους παρατηρητές μας, όσους ανθρώπους μας παρακολουθήσουν, ότι εδώ δεν έρχομαστε για να τη χάσουμε. Ερχόμαστε για να μονιάσουμε. Όχι προσβάλλοντας τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη δημοκρατία έτσι όπως τη χρησιμοποιούν κατά τη δική μας πεποίθηση που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι πολύ κοντά στην αντικειμενικότητα, αλλά περισσότερο για να τους πούμε εσείς αυτή τη δημοκρατία ξέρετε, αυτή μην πείσετε. Εμείς προσδοκούμε αυτή τη δημοκρατία που επιθυμούμε για μας, τα παιδιά μας και τους μετέπειτα, να τη μεταφέρουμε μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί αυτός είναι ο ναός της δημοκρατίας. Επομένως, ένα σημαντικό κομμάτι που οποιοδήποτε αντικειμενικός συνομιλητής δεν μπορούσε να διαφωνήσει μαζί μας, το είπατε κι εσείς, είναι σεβασμός στη διακριτότητα των εξουσιών. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα και να μην υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν το λέω εγώ, το λέει το μεγάλο Μαξίμ. Το λέει το Σύνταγμα, ναι. Όχι, το Σύνταγμα το λέει, αλλά ποιος το εφαρμόζει. Ποιος παραδέχεται τα αγώς της νομιμότητας που είναι η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο, ότι δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Το ίδιο το μεγάλο Μαξίμ, όταν έγινε η περιβόητη διαδικασία των διαλόγων και παραιτήθηκε ο αλλοπαγήτης, μετά την παραίτηση του αλλοπαγήτη, είπε ότι ήρθε με ευθύνη του αλλοπαγήτης στο Μέγαρο, κάνω συνάντηση, ζήτησε να πάρει στις αρχές τις ανεξάρτητες που αν δοθεί ευκαιρία, θα σας πω μια μικρή εμπειρία περί ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών, που δεν υπάρχει ούτε κατά τον σχεδιασμό. Και θα το αφήσω παρακάτω για να μην μπερδέψω τους ομιλητές μας. Το Μαξίμου και παραδέχθηκε ότι ένας αερομαγείτης, αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου τμήματος που θα έπρεπε να κρίνει στην πραγματικότητα το κομμάτι που συμμετέχουν στις εκλογές, ζήτησε να τακτοποιηθεί όταν συνταξιοδοτηθεί σε κάποια ανεξάρτητη αρχή. Και αντί να το πάρει το Πρωθυπουργικό Γραφείο και να το καταγγείλει ακριβώς που είχε το θάρρος, θράσος για μένα, γιατί είναι θάρρος, έτσι, ένας καταδήλωσε Μαξίμου. Εγώ εμπιστεύω την κυβέρνηση και τις δηλώσεις. Ότι ήρθε στο Μέγαρο και ζήτησε ανταλλαγή για ποιους λόγους, πρέπει να μας εξηγήσουν. Αυτό και μόνο του δείχνει ότι υπάρχει εξάρτηση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, ανεξάρτηση εισαγωγικά, γιατί μέσα από αυτές τις περιγραφές δεν υπάρχει ανεξαρτησία. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πλήγμα για οποιοδήποτε πολιτεύμα, για οποιοδήποτε πολίτευμα, σίγουρα όμως δεν μπορεί να υπάρχει, να το συναντάς σε ένα πολίτευμα που λέγεται δημοκρατικό. Δεύτερη, αν θέλετε και μου επιτρέπετε, δεύτερο δείγμα ότι η δημοκρατία μας είναι κατά ψευδέστηση δημοκρατία και μας αρέσει πολλές φορές η αδύναμη να το αποδέχονται, οι δυνατοί να το χρησιμοποιούν και το εκμεταλλεύονται
και να είμαστε όλοι τακτοποιημένοι σε αυτή την τρέλα της διάλυσης της χώρας. Έτσι. Είναι ο σεβασμός στην ιδιοκτησία. Αν ο Καποδίστριας που για μας ήταν ο πρώτος κυβερνήτης έλεγε ότι πρώτα θα δώσω κλήρο στο λαό για να έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Γιατί ένας λαός δανεισμένος, ένας πολίτης δανεισμένος, δεν μπορεί να έχει ορθή κρίση. Εμείς τι κάναμε, από τα πολίτες και μετά, που ήταν μια περίοδος δημιουργική, ανάπτυξης, ευδαιμονίας, ψεύτικης, αληθινής, δεν είναι της παρούσης, αλλά υπήρξε μια δημιουργία από ανθρώπους που φύγαν πάντοχοι από τις επαρχίες τους, αγωνιστήκαν σκληρά, δεν τους δόθηκαν, έτσι, δωρεάν. Ερχόμαστε σήμερα και έχουμε πρόβλημα που σε μια περίοδο δημοκρατίας πρώτης κατοικίας. Έρχονται τα κοράκια, τα φαντ και έρχονται και εξαθλιώνουν ανθρώπους που δεν οι γενιές έχουν δημιουργήσει και το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ένα διαμέρισμα. Σε μια περίοδο δηλαδή... Αυτό τώρα έχει ξεκινήσει χρόνια πριν, από το 9 έχει ξεκινήσει. Ναι, αλλά είναι το ίδιο σύστημα. Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή το ότι αυτό αλλάζει... είναι όχι. Αυτό νομίζω ότι φταίει η Ευρώπη. Δηλαδή τότε που μας βάλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό λέγανε. Θα γίνουμε μια Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Άρα εσύ γιατί είσαι Έλληνα, θα έχεις και εξοχικό και σπίτι. Κοιτάξτε, γι' αυτό το κάνουμε. Γιατί το έχω δουλέψει. Έλατε, αυτό που οι πατέρες μας δηλαδή το δουλέψανε και δεσφτήσανε αίμα και μας τα αφήσανε. Έρχεται το κράτος και στα παίρνει. Γι' αυτό γίνανε και αυτά με τις δομές τώρα. Ναι, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Εγώ έχω μια άποψη ότι όταν είσαι σε μια κοινωνία κρατών, όπως είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, ο καθένας και εισφέρει και αποδέχεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας εισφέρει έχει να κάνει με το τι έχει να εισφέρει, τι έχει να παράξει. Mm-hmm. Ο τρόπος ανάπτυξης της Ελλάδας, τα χρόνια της μεταπολίτευσης θα πω, δεν θα πω προηγούμενα, που και εκεί υπήρχε κόπος, μόχθος, υπήρχε μετανάστευση, υπήρχαν φαινόμενα, τα οποία ήταν αποτέλεσμα μιας κακής, μιας κακοδαιμονίας, θα έλεγε, που προήρχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που στην Ελλάδα μέσω του εμφυλίου πολέμου και όλων αυτών των άσχημων περιόδων, του διχασμού θα πω, γιατί αυτό είναι το πιο σωστό, κράτησε την Ελλάδα πάρα πολύ πίσω. Τα περάσαμε αυτά. Αποκαταστάθη δημοκρατία, την πανηγυρίζουμε κάθε χρόνο, χαιρόμαστε, ερχόμαστε να κάνουμε λογαριασμό. 50 χρόνια μετά, για ποιο λόγο η Ευρώπη δεν θα ήθελε ένα νοικοκύρι που παράγει και δημιουργεί εταίρων, αλλά ήθελε ένα χρεωμένο. Το ότι εμείς παταλήσαμε, όχι γιατί πάψαν να δουλεύουν οι άνθρωποι, οι περισσότεροι εξακολούν να δουλεύουν και σήμερα πιο σκληρά, ίσως από τότε. Και τότε δουλεύαμε σκληρά για να δημιουργήσουμε και τώρα δουλεύουν σκληρά για να ζήσουμε. Τότε δουλεύαν για το ζει και θα έπρεπε να δουλεύουν για το έζει τώρα και δουλεύουν τώρα γιατί, για να μπορέσουν να κρατηθούν. Δεν μπορεί να μου λέει κάποιος ότι η Ευρώπη θέλει να είμαι μια χώρα χωρίς να έχω ευθύνη εγώ που τα συσίτια 10-12 χρόνια είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν μπορεί η Ευρώπη να θέλει, γιατί ακόμα και αν θέλει, οι άνθρωποι που ήταν στις κυβερνήσεις, που ήταν υπεύθυνοι για τα δημοσιονομικά, ήταν υπεύθυνοι για να αξιολογούν, ήταν υπεύθυνοι να ξέρουν αν οι πολίτες κατασπαταλούν, ήταν εκεί για να οριοθετούν, για να προστατεύουν, για να οδηγούν. Αυτοί επικαλέστηκαν τη μόρφωσή τους, αυτοί επικαλέστηκαν τη γνώση τους, αυτοί επικαλέστηκαν τη δημοκρατική τους επάρκεια. Και έρχονται σήμερα, ενώ εξακολουθούν να πλουτίζουν, να κάνουν τις γάμους τους στα καλύτερα ξενοδοχεία στο Παρίσι, είτε μικρή είτε μεγάλη, έτσι μέσα από μια λαζονία και μια προστία, να λένε ότι εγώ και εσύ αδελφοί υπηρετήσαμε το ίδιο. Εσένα μπήκε στο φως στην πολιτική και είσαι πάντοτος. Δεν το λέω, το λένε αντικειμενικά τα γεγονότα. Όχι το τι έχουμε. Αυτό φαίνεται μέσα από τα αποθενέσεις που δημοσιοποιούνται, αλλά φαίνεται από τον τρόπο ζωής τους. Όταν κάποτε ήσουν στη γειτονιά σου, στη Β' Περιφέρεια Αθηνών και μετά δεις να πας στις Εκάλες, στα ψυχικά, στα κότερα και όλα αυτά, αυτό ποιος σου δώσε το δικαίωμα. Ποια ήταν η απέτηση να φύγεις από τον συνάνθρωπό σου, από αυτόν που του ζήσεις την ψήφο για να τον εκπροσωπήσεις. Δηλαδή, εγώ δεν βάζω κριτήρια. Ένας πλούσιος είναι πλούσιος και πριν και μετά την πολιτική.
Ένας φτωχός θα πρέπει να παραμείνει και μετά την πολιτική φτωχός. Λίγοι πολιτικοί ήταν αυτοί που πεθάνανε φτωχοί και δώσανε. Και συνήθως αυτοί που αγαπήσανε την Ελλάδα τους έφαγε μαρμάγκα που δώσανε πραγματικά. Εμείς έχουμε αυτά τα πράγματα. Από όλες τις παρατάξεις, θέλω να πω και από αυτά τα τρία μεγάλα κόμματα, βγήκανε καλοί πολιτικοί. Βέβαια, εμείς έχουμε αυτά τα πρότυπα όμως αυτών των πολιτικών. Των καλών αυτών των απλών. Και αυτό προσδοκούμε. Γιατί τα άλλα πρότυπα, έστω κι αν προπαγανδίζονται ή επικοινωνούνται έτσι με έναν τρόπο πολύ ακριβό για την πατρίδα, γιατί δεν γίνονται απλά τα δικά τους. Άλλωστε, ποιος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει και όχι να κοινωνήσει. Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία επιβουλής. Είναι μια διαδικασία που θέλει στο άσπρο να το παρουσιάσει το άλλο. Αυτός που κοινωνεί, που μιλάει αυθεντικά, δεν έχει ανάγκη. Και επειδή βιάζονται γιατί θα έρουν οι άλλοι κακοί, εμείς δεν θέλουμε πόλεμο μεταξύ κακών. Θέλουμε ένα συναγωνισμό και όχι ανταγωνισμό μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών εμπειριών που ερχόμαστε να συμβάλλουμε για να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Γιατί για μας αυτή η πατρίδα, για μένα προσωπικά, αλλά και όσοι βρισκόμαστε στην Νίκη, δεν είναι ένα τοπικό σημείο. Έχει καρδιά, έχει ψυχή. Και δεν μας αρέσει να λένε οι καρδιές, οι γειτονές μας, το γαλάζιο της καρδιάς μας και όλα αυτά. Εμείς θέλουμε να λέμε η καρδιά μας, η ιστορία μας. Η καρδιά μας, οι άνθρωποι μας. Η καρδιά μας, η φιλοσοφία μας. Η καρδιά μας, η ορθοδοξία μας. Γιατί δεν θέλω να είμαι πολιτισμικός, πολυπολιτισμικός, απλά θέλω να είμαι πολιτισμένος. Και μόνο αν έχεις ένα αξιακό κώδικα αρχών, μπορείς να είσαι πολιτισμένος. Είδες και αυτό δεν είναι ένα μπούλινγκ που θέλουν ντε και καλά να με κάνουν πολυπολιτισμική. Ναι, και αυτό το σημείο δεν το αναφέρω. Μ' άρεσε όμως αυτό που είπατε. Γιατί είναι αν το επιβάλλουν. Έχουμε μια παράδοση επαρχιότητων. Μπορεί για τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να συνδέσω. Όχι, δεν ξέρω τι έχουν γίνει. Άλλο λέω, μπορεί σαν λαοί να κυριαρχούνται εκ παραδόσεως με τέτοιες επιταγές. Όμως εμείς εδώ, την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, σε αυτό το μέρος που παράγεται πολιτισμός, παράγονται αγίοι, δημιουργούνται σημεία αναφοράς, τρέλας, επανάστασης, αντίταξης, πέρα στις προσδοκίες και τα θέλω των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κερδοσκοπούν. Εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λένε και κάποιοι άλλοι, ότι εσκεμμένα βγάλανε τα αρχαία, εσκεμμένα μηδενίζουν την Ορθοδοξία, εσκεμμένα γιατί θέλουν αυτό το λαό που έχει αυτά να τα... Δηλαδή τα παιδιά μας, εμένα ο γιος μου είναι στο εξωτερικό και άλλα παιδιά είναι στο εξωτερικό. Προχτές μου έλεγε μια κυρία από τα τρία μου παιδιά, γιατί δουλεύω και εγώ και μιλάω με πολύ κόσμο στη δουλειά μου, μου λέω έχω τρία παιδιά και τα τρία μου παιδιά είναι έξω, δεν έχω κανένα εδώ. Πού πήγαν τα παιδιά μας, δεν είναι εδώ. Και εδώ έχω, να είναι καλά οι άνθρωποι, να ζήσουν και αυτοί, εντάξει. Αλλά δεν έχω τα παιδιά μου. Έχω τους μετανάστες, τα παιδιά των μεταναστών. Θα το πούμε και γι' αυτό. Που όλοι αυτοί έχουν από 10-15 παιδάκια, που αυτοί παίρνουν επιδοτήσεις για τα παιδάκια τους, ενώ εγώ δεν μπορώ να γεννήσω 3 και 4 παιδιά, γιατί πώς θα τα αναθρέψω. Θα πω κάτι. Δεν με στηρίζει καθόλου η πατρίδα μου. Καταρχήν θα πω ότι η μεγάλη οικογένεια είναι τρέλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτεία δεν πρέπει να υποστηρίζει. Όχι για λόγους βοηθείας και ανάγκης, αλλά για λόγους ουσιαστικής προσφοράς. Αν εγώ που με αξίζω στο τέλος με τη σύζυγό μου έχω 4 παιδιά, με ρωτήσει για τις ηλικίες είναι 27 σήμερα, 25, 22 και 21 τα κορίτσια, δύο κορίτσια. Μια ωραία ζευγάρια τα κάνανε, τα χαίρεσαι μια χαρά. Δεν τα απλώς χαρήκαμε τον δρόμο του Θεού, δεν τα παρακαλώ. Καλύψαμε παιδερές, παιδερούς. Όλα τα εντάξει, όλα μια χαρά είμαστε. Οπότε δεν είχαμε και τέτοιες προβλήματα. Όμως η πολιτεία όταν έρθει να δώσει τις παροχές, γιατί ακριβώς είναι πολύ δύσκολη από αντικειμενικούς λόγους το μεγάλο μόνο μια οικογένεια, γιατί έχουμε φύγει από τις παραδοσιακές αγροτικές οικογένειες, τις ατάξεις. Γιατί τα παιδιά θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να πάνε, θέλουν τα κινητά, θέλουν τα τάμπλετ. Και δεν είναι μίασμα μια μεγάλη οικογένεια, είναι προσφορά. Και δεν είναι που έβγαινε και το παιδί μας και έπαιζε, ξέρω εγώ και μετά. Εγώ έπαιζα με πέτρες, δεν είχα παιχνίδια. Τώρα τα παιδιά θέλανε και το καλύτερο παιχνίδι. Και το, δηλαδή το παιδιά σου είναι και εμένα. Ο γιος μου είναι ο μεγάλος, ο γιος είναι το 95. Εμένα είναι το 95. 96 είναι εμένα, ναι.
Ο γιος μου είναι ένα χρόνο μικρότερο από το μεγάλο. Άρα ήταν πάνω στα φόρτε που όλο ζητάγανε. Δηλαδή, θυμάμαι πήγαινε ο Γιώργος στο δημοτικό και μου λέγε: «Μαμά, εκείνος έχει τάμπλετ, εγώ δεν έχω». Αυτό το PlayStation. Αν και έχω αντίθεση σε αυτό. Εγώ προσπάθησα να και έχουμε δώσει ομιλικές μάχες. Γιατί τελικά η μεγάλη έτσι, δοκιμασία περνάνε στις δικές μας επιλογές και αρχές. Και το συνδυάζω με το προηγούμενο που είχα ξεκινήσει, ότι η πολιτεία οφείλει να στηρίζει τις οικογένειες, όχι για αυτούς τους λόγους, αλλά και αυτοί είναι θεμητοί, και όχι γιατί δεν το αξίζουν ή δεν το δικαιούνται, αλλά γιατί τελικά εμείς έχουμε μια ιστορία με αρχαίους Έλληνες που σήμερα μιλάγαμε για τα αρχαία, που μαθαίναν παιδαγωγούντο από Όμηρο, παιδαγωγούντα από Ευρυπίδη, Εσχύλο, Σοφοκλή, και σήμερα ας πούμε πρέπει να βάλουν τον Πόπτη Σουλκαράκι και τον φωνή ΑΒΓΔ για να αναπτυχθούν. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Για να αναπτυχθούν. Από όλα αυτό με στεναχωρεί. Να το πούμε και αυτό. Θέλω να πω ότι όταν αποκόπτεις από την παιδεία και τη σωστή εκπαίδευση, από την παράδοσή σου, που θα έπρεπε η πατρίδα μας θα είναι, να είναι ένα μουσείο και ένα πανεπιστήμιο αρετών αξιών και αρχών, προβιβάζοντας όλους τους αρχαίους φιλόσοφους και τους αγίους μας, τους λόγιους, για να τους προσφέρουν έναν τρόπο μαρτυρίας και μαρτυρικής ζωής και μαρτυρικού θανάτου ως απάντηση σε όλο αυτό που φέρνει η Δύση, τον δεσποτισμό, τον παπισμό με την έννοια της επιβολής, τον κρατισμό με την έννοια των τυπικών διαδικασιών. Μα δεν είναι τυχαίο που τώρα, τελευταία... Είναι ευνόητο να μην είσαι συνωμοσιολόγος για να αποδεχτείς ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Έχουν βρει βιντεάκια. Έχουν βρει βιντεάκια κάποιοι έτσι πιο παλιοί. Και εγώ έχω τη θεία μου που είναι μεγάλη γυναίκα και ασχολείται με το χριστιανισμό, με την Ορθοδοξία από κοριτσάκι. Έχει πάει που μιλάγανε με παπά σε 20 που κάνουν οι παπάδες, με όλα αυτά. Όχι οικουμενικές τέτοιες, έχει παραβρεθεί, έχει μιλήσει, έχει πει τη γνώμη της, δηλαδή είναι ένα... Μου έχει στείλει βιντεάκι από πατέρα της Εκκλησίας που έλεγε ότι μπαίνει ο διάβολος, τι θα κάνει. Λίγο αλλάζει τις αρχές. Δηλαδή, αυτό το «δε βαριέσαι», έλα μωρέ, και αυτό εμείς οι άνθρωποι το κάναμε και έχουμε αρχίσει και αλλάζουμε τις αρχές. Εγώ είδα ότι έχουν αλλάξει και οι ημερομηνίες στις γιορτές σε πολλά. Ή εγώ ξέρω ότι μια αγιοκατάταξη γίνεται μετά από 100 χρόνια. Τώρα βέβαια, δεν θέλω να μιλήσω κιόλας γιατί ο Πάτερ Προφύριος, ο Πάτερ Παΐσιος, εγώ ακόμα τους λέω Πάτερ Παΐσιο, Πάτερ Προφύριο, Πάτερ Νικόδημο. Γιατί λέω τον Πάτερ Νικόδημο, γιατί πήγα το Σάββατο στον Άγιο Εφραίμ και εγώ πήγαινα στην Αγία Μαρίνα στο Σοφικό και είχα γνωρίσει τον Πάτερ Νικόδημο, 102 χρονών. Αυτός ο παππούλης, εγώ τότε ήμουν 22 και εκείνος ήταν 102. Και μου είπε 5 πράγματα που όντως τα είδα. Και μου είπε ότι στο λόγο της αγάπης θα δούμε να γίνουν έκτροπα. Και όπως το βλέπουμε, ότι δεν αγαπάς τον άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος, από αγάπη δεν πρέπει να τον δεχτείς, από αγάπη δεν πρέπει να τον αφήσεις να γίνει, να παντρευτεί, από αγάπη, από αγάπη, και από αγάπη, από αγάπη κάνουμε το ηθικό ανήθικο. Δεν είναι ακριβώς αγάπη αυτό, γιατί κάπου αυτό είναι... υπάρχει στο λαό μας μέσα μια ρίση, ακριβή μου αγάπη. Τι θέλω να πω, η αγάπη αγκαλιάζει τους πάντες, αλλά βάζει όρια. Όρια όχι για να κατάξει τον άλλο, γιατί υπάρχουμε όχι, τώρα τι ήθελα να πω, ότι συνάντησα μια κοπέλα εκεί στον Άγιο Εφραίμ απ' έξω, ήταν ένας πάγος και βλέπω τον Πάτερ Νικόδημο, τον έχει φωτογραφία. Και λέω, α, ο Πάτερ Νικόδημος. Και μου λέει, δεν είναι Πάτερ, είναι Άγιος. Της λέω, μα δεν γίνεται να είναι Άγιος, γιατί εγώ τον γνώρισα πριν 20 χρόνια και ζούσε, ήταν πνευματικός μου πατέρας. Όχι, μου λέει, έχει αγιάσει. Όπως μου λέει και ο Πάτερ Προφύριος, όποτε και ο Πάτερ Παΐσιος. Για, βέβαια, η Εκκλησία ίσως το κάνει αυτό και το εσπεύει, γιατί δίνει και δύναμη σε τόσους πιστούς και έχουν κάνει και δάγματα και έχουν... Επειδή
Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχω θέσεις και απόψεις. Δεν την προβάλλω όμως ως σημείο αναφοράς για τη διακονία της πολιτικής. Γιατί ακόμα και οι Άγιοι μας Απόστολοι τότε, για τη διακονία επιλέξαν ανθρώπους που ήταν κοντά στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά για να κάνουν τα πρακτικά. Και αν μόνο αυτό θα πω και θα σταματήσω, γιατί θέλουμε να τοποθετηθούμε επί τοπιών έτσι, πολιτικών θεμάτων, προσωπικά μπορώ να κάνω μια άλλη εκπομπή και να ακούσω τη θέση μου. Όλη μας η παράδοση όσον αφορά την Ορθοδοξία στην πατρίδα μας έχει περιστατικά τρόπο τόσο ανοιχτό. Δηλαδή, αν ζούσε σήμερα ο Χριστός, πολλοί από εμάς που τον επικαλούμαστε, πέρα από ότι θα το σταυρώναμε, έτσι, θα είμαστε τόσο συμπλεγματικοί και κομπεξιασμένοι μαζί του, ναι. Όχι μαζί του, απέναντι στους φίλους του. Όταν δεχότανε την πόρνη, όταν δεχότανε τον ληστή, εμείς οι ίδιοι καλοχριστιανοί θα είμαστε οι πρώτοι που θα τον ελέγχαμε. Άρα, χρειάζεται μια αυτοκριτική, προσωπική και όχι δημόσια, με την έννοια κατά πόσον εμείς που εκπροσωπούμε ως προσωπική μας ανάγκη, ως προσωπική μας αναζήτηση, γι' αυτό το βάζω, το εκπροσώπησε εισαγωγικά, δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπήσει κανένα, έτσι. Αλλά ως που λεγόμαστε Χριστιανόπουλα, να πάρουμε και το παράδειγμα αυτό που μας κριτικάρουν, ας πούμε. Δεν το κάνουμε για να σας πούμε ότι είμαστε καλοί, γιατί αν είμαστε καλοί, θα αγιάζαμε ζωή. Δηλαδή, η αγιότητα είναι τελείως διαφορετικά. Επειδή μέσω της αυτογνωσίας μας καταλαβαίνουμε πόσο αδύναμοι είμαστε, άρα αυτό μας κάνει τόσο ανοιχτούς στην κοινωνία και τόσο παρήγορους όσον αφορά τους συνανθρώπους μας και τόσο ανοιχτούς στους πιο αδύναμους κατά δικά μας κριτήρια, κατά δικά μας τα υποκειμενικά, έτσι ώστε να πούμε ότι αυτή τη θάλασσα θα την περάσουμε μαζί. Εσείς αυτά που έχετε σε εμπειρία, εμείς, ό,τι είναι καλό για σένα, ό,τι είναι καλό για μένα, θα συμφωνήσουμε όμως σε κανόνες κοινής πρακτικής για να υπάρχει μία αξιοπρέπεια στον κάθε πολίτη. Έτσι, ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τον άλλον, όταν έχω τον Χριστό που είπε δεν ήρθα για σας. Κρίνω ήρθα για σας κρίνουμε, όχι. Αλλά όχι, δεν το λέω για εσάς, γιατί δεν αφορά εσάς. Όχι, το ξέρω ότι δεν αφορά. Μιλάμε για τους ερευνητές και την κριτική που μας κάνουν. Γιατί με κατάλαβα τι λέτε, επειδή βγήκανε και πολλά στο ίντερνετ και είπανε ότι δεν είμαστε χριστιανικό κόμμα. Ξέρετε τι γίνεται, όμως εγώ το έστειλα, εγώ προσωπικά το έστειλα και σε μήνυμα ότι ήταν λίγο φάουλ ότι μία κυρία επικαλέστηκε ότι είναι ανιψιά. Να σας πω κάτι. Δεν έπρεπε, ήταν φάουλ αυτό. Δηλαδή, ο Καημενούλης, ο Άγιος, ο Πάτερ Παΐσιος, τέλος πάντων, επειδή δεν θυμάμαι πιανού ανιψιά είναι, θα τρίζει τα κοκαλάκια και θα πει τι με μπλέξανε, τι με μπλέξανε, θα λέει. Θα πω κάτι σε αυτό. Έχοντας αυτογνωσία το πόσο αδύναμοι είμαστε, αλλά γνωρίζοντας ποιο είναι το σωστό. Εγώ τι λέω, το πάει και στα παιδιά πριν. Ερχόμαστε και δηλώνουμε ποιο είναι το πλαίσιο. Δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα πολίτευμα για να παραβαίνει τη συζήτηση, αν δεν υπάρχει Σύνταγμα. Αυτό, αυτό. Και επειδή στο Σύνταγμα είναι ελληνική ορθοδοξία, αυτό είπαμε και με τα παιδιά. Είναι ιδιοσυστατικό του ελληνικού κράτους. Όταν φύγει από την προμετωπίδα, εμείς αυτό υπηρετούμε. Το ξεκαθαρίσαμε και την προηγούμενη φορά. Και χαιρόμαστε που μας δίνει την ευκαιρία, γιατί όσο πηγαίνουμε και φτάνουμε προς τις εκλογές, τόσο αυξάνεται ο υπόγειος. Πλέον όχι υπόγειος, εμφανής πόλεμος. Σεβόμαστε το Σύνταγμα το ελληνικό. Έτσι. Και το Σύνταγμα το ελληνικό τι λέει, Ορθοδοξία. Ελληνική Ορθοδοξία. Έτσι δεν λέει. Το Σύνταγμα λέει στο όνομα της Αγίας και Μουσίου του Τριάδος. Και άρα, δεν θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτό. Από την προμετωπίδα του Συντάγματος, ας κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Όμως, εμείς δεν το κάνουμε ως καλή χριστιανική, θέλω να καταλήξω. Γιατί αυτό είναι μια συνεχής αναζήτηση του καθενός μας απέναντι στον εαυτό του και αυτό είναι προσωπική, που έχει να κάνει με την ισορροπία του. Εμείς ερχόμαστε στη δικιά μας δημοκρατία, δεν είναι μόνο δικιά τους, είναι δικιά μας. Εγώ έχω προσφέρει 9 φημί, 6 από την οικογένεια, 3 από τις επιχειρήσεις τις οποίες έχω και με μέρος 9 φημί. Και αν έχουμε 30 εκατομμύρια αφημί στην Ελλάδα ενεργά, είμαι τα 9 αφημί από τα 30 εκατομμύρια. Λοιπόν, έχουμε τα ίδια δικαιώματα, κάνουμε ένα διάλογο πολιτικό.
θέλουμε οι οποιασδήποτε αποφάσεις της δημοκρατίας μας μέσω των κυβερνήσεων να αφορούν τους αδυνάμους, να αφορά τους πολίτες όλους και βεβαίως και οι πλούσιοι συμπολίτες μας που μπορεί να έχουν και offshore εταιρείες, μπορεί να είναι και στο εξωτερικό, τους έχει ευλογήσει ο Θεός, πάνε πλούσιοι, εμείς δεν τους κατηγορούμε. Όμως εδώ όλες οι αποφάσεις που γίνονται πρέπει να είναι εποφελία των πολλών, όχι με την έννοια της δωρεάς, αλλά με την έννοια της δυνατότητας να παρέχονται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, έτσι ώστε ο πολίτης να είναι ελεύθερος και να αντιμετωπίζει, να κρίνει και να παίρνει θέση σε ό,τι τον αφορά. Mm-hmm. Αυτό είναι ο ρόλος της δημοκρατίας, αυτόν καλούνται το ρόλο να υπηρετήσουν κυβερνήσεις. Και κυβερνήσεις με φοβικά σύνδρομα, όπως η πρόσφατη, όπου θεωρεί ότι μόνο αν είναι μονοκομματική μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, αυτό δίνει μια φασίζουσα νοοτροπία και το λέω ευθαρσώς γιατί πολλοί και βουλευτές και υπουργοί στο κοινωνικό μας περιέργειο είναι δηλό, είναι φίλοι, είναι γνωστοί, δεν είμαστε αποκομμένοι από την κοινωνία, είμαστε ενεργά κομμάτι της κοινωνίας. Αλλά η προοπτική ότι εμείς μια μονοκομματική είναι ασφαλή να λύσει τα προβλήματα, είναι προσβολή για κάθε πολίτη και έχει χαρακτηριστικά φασίζουσας νοοτροπίας, όπου βλέπει ότι μόνο εγώ μπορώ, πέρα από τον εγωισμό, πέρα από την εκμετάλλευση, πέρα από την ατομικότητα, δεν μπορεί αυτή τη θάλασσα, τη δύσκολη, τη φωτονιασμένη, να την περάσουν μονοκομματικοί. Πρέπει να την περάσουν όλοι μαζί, αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για όλους. Αν ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, για τα συμφέροντά μας, για να είμαστε καλά παιδιά στους Ευρωπαίους συνομιλητές μας, μπορείτε να το κάνετε, αλλά χωρίς εμάς. Εμείς είμαστε εδώ, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που θα μας δώσουν οι συμπολίτες μας, να τους πούμε ότι είμαστε ένα σημείο αναφοράς, μιας διαφορετικής προσέγγισης, γιατί τώρα που ήρθε η ώρα της ευθύνης, που βλέπουμε ότι δεν πάει παραπέρα, εκτιμώντας όλους όσους προηγούμενα είχαν τον ρόλο του Αχιλλέα, κάνοντας κινήματα, εμείς προτιμούμε τον ρόλο του Οδυσσέα, με σύνεση, σοβαροσύνη και αποφασιστικότητα, να κρεμίσουμε την τρία της αλαζονίας και της απληστίας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση που εκπροσωπεί το πολιτικό σύστημα, αυτό που έχει φέρει σε ένδια ηθική, κοινωνική και βεβαίως οικονομική, δεν το λέω τελευταίο γιατί είναι ασήμαντο το οικονομικό, αλλά είναι τόσο εμφανές που περνάει από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Κάθε μία γυναίκα, κάθε ένας άντρας που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, που πηγαίνει στις αγορές, βλέπει πως ενώ παίρνει ένα αντίδωρο 10 ευρώ παραπάνω, ένα πας, έτσι, το οποίο είναι πας εξευτελισμού και όχι αξιοπρέπεια. Καλά, τώρα είναι αυτά τα έχουν εξευτελίσει και το Twitter που δείχνει αυτά το που κάνουν τα βιντεάκια τα μικρά, που δείχνει, ξέρω εγώ, όταν έδινε τα επιδόματα ο Τσίπρας, τον έβριζε ο Μητσοτάκης και τώρα κάνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, βλέπουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Εντάξει. Είναι θέατρο, καταρχήν και συμφωνούμε. Το παραλόγου δεν είναι για αυτούς. Είναι συνειδητό. Γιατί όταν εσύ έχεις τρελάνει τον κόσμο, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς, βάζοντάς τους γραφειοκράτες, αντί να τους δίνεις τα χέρια να προσφέρουν ουσιαστική τους κάνει στα παιδιά μας, ναι, και τους κάνεις με αυτοξιολογήσεις, αξιολογήσεις, εσύ που νομοθετείς, δεν αυτοξιολογείς τον και βλέπεις ένα δάσκαλο να φεύγει από το ένα σχολείο στο άλλο και να υπάρχουν χορομίστη. Δεν λέω για όλα αυτά που θα μπορούσα να τα αποδεχτώ ως σχετικά σε μια αναγκαστική συνθήκη, γιατί το κράτος είναι αναγκαστική συνθήκη. Το δάνειο, ο οργανισμός έχει υπερπλασιαστεί, τα επιτόκια για τον κόσμο είναι μηδενικά, ενώ το κράτος για να δίνει τα πας δανείζεται σε 15 ετή με 4,75, δεν υπάρχουν πουθενά. Έχει γίνει το ελτοράτο της αναξιοπιστίας, μας δουλεύουν σε οικονομικό επίπεδο ότι θα μας βάλουν στην ανάπτυξη και όλα αυτά, μας δουλεύουν. Εγώ λέω το άλλο. Επιβάλλετε εσείς νομοθετικά στους δημοσίους υπαλλήλους που μπορείτε να τους ελέγξετε, θα μιλήσουμε για την υποχρεωτικότητα μετά, να αυτοξιολογούνται και να αξιολογούνται. Δηλαδή κάνουμε στην ουσία το ουσιαστικό εκπαιδευτικό τους έργο, κάνουμε τους γραφειοκρατικούς υπαλλήλους με πολλές ώρες εργασίες χωρίς ουσία. Και εσύ ο ίδιος που επιβάλλεις την αξιολόγηση ως νομοθέτης και την τηρείς την νομοθεσία ως κυβερνήτης, δεν αυτοεξιολογείς τον εαυτό σου. Και ενώ λες εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτική επιδομάτων,
Έχει τα 4 χρόνια και επικαλείσαι ότι αναγκάστηκα να κάνω επιδόματα. Βαθμολόγησε τον εαυτό σου ότι απέτυχε. Βαθμολόγησε τον εαυτό σου. Αφού απέτυχε, πάρε την ευθύνη, αν δεν έχει άλλο όφελο. Γιατί δεν μπορεί να σώσει μια πατρίδα που κάθε μέρα γίνεται χειρότερα για του πολίτε τη. Η πατρίδα είναι οι πολίτε τη. Και η αξιοπρέπειά του. Αν αυτού κάθε μέρα του υποτιμά και του υποβαθμίζει, τότε η πατρίδα είναι ένα πολύ καλό μέσο προσωπικών επιδιώξεων για να είμαι ευγενής. Γιατί αν κάτι δεν σε ευχαριστεί, αν κάτι καταλαβαίνεις ότι ανθρώπινα δεν μπορείς να το πετύχεις πέρα από τον καλοπροαίρετο σχεδιασμό σου, πάρε και τη λεβετιά να πεις δεν μπορείς. Ή κάνε προσκλητήριο ή ανέδειξε τις αντικειμενικές, αλλά να κάνεις με το στανιό. Να δίνεις του κόσμου τα λεφτά σε λίστες πέτσα όπως γίνεται, που μαϊστάραν την πέτσα. Δηλαδή, καμιά φορά και οι ίδιες οι λέξεις τους τιμωρούν. Να μείνει ιστορικά ως λίστα πέτσα, γιατί προήλθε από χρήμα την πέτσα του ελληνικού λαού. Δηλαδή, αν εσείς αυτό το χρησιμοποιείτε για να δείξετε το θεοσωτήριο και αγνωσωτήριο έργο σας, με συγχωρείς, δώστε τα σε 100 πολίτες οικογένειες να σας φέρουν 500 αφημί εργατικών, τιμίων, μικρών ανθρώπων. Αυτό έχει ανάγκη η πολιτεία μας. Όχι τα μεγάλα και εντυπωσιακά και ψεύτικα. Αυτή είναι μια αποχαρτιάς άποψη, στηριμένη σε προβληματισμό έντονο. Είναι σε συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας τη νύχη. Έρχομαστε να αλλάξουμε τον κόσμο. Έχουμε να οριοθετήσουμε στην πατρίδα μας, αφού έχουμε το συνταγματικό δικαίωμα. Είμαστε συνεδιοκτήτες αυτό που λέγεται ελληνικό κράτος. Οι μανατζαρέοι, οι διάσημοι, είναι πολιτικοί εκπρόσωποι μας. Δεν μπορούν να είναι μερισματούχοι. Ας πάρουν τα μερίσματα ό,τι πήραμε μέχρι τώρα και εμείς θα τους ευχηθούμε καλό ταξίδι. Να παραγγείλουν καλοί μάνατζερ στη Γερμανία, να παραγγείλουν καλοί μάνατζερ στη Δύση, στην Αγγλία, σε όποια ευλογημένη χώρα μπορεί να υποδέχονται αυτούς τους φωτισμένους ανθρώπους. Αλλά εδώ ή θα σεβαστούν και τον πιο αδύναμο πολίτη, θα τον κάνουν αξιοπρεπή, να πάρουν τα παραμύθια και τις ιστορίες και όλοι μαζί, μαζί και με εκείνους, να προχωρήσουμε για κάτι ουσιαστικότερο, για να δώσουμε στήριξη στα παιδιά μας, να αισθανθούν ότι είναι δημιουργικοί και όχι παρισίτη. Να έρθουν απ' έξω, αντί να είναι πολίτες και εργάτες πολυτελείας στο εξωτερικό, να έρθουν να γίνουν συνδημιουργοί αυτής της νέας Ελλάδος. Αυτή είναι η άποψή μας. Να φέρουμε τα παιδιά μας εδώ, να δίνουμε τους μισθούς εδώ, να μην χρειάζεται τα παιδί να φύγει για να πάρει 1500 και 1700 ευρώ μισθό, να τα παίρνει εδώ. Και αυτό. Εργασία και δεν είναι δυνατόν. Και όχι υπάρχουν... τώρα, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές και καλά βοηθάει με επιδοτήσεις να πάρουν οι νέοι μέχρι 30 χρονών σπίτι και ξέρω εγώ. Και ποιος νέος έχει 30 χρονών πάρει σπίτι, έτσι, γιατί 39. Βρες με σε έναν που μπορεί τώρα που όλα αυτά τα παιδιά λείπουνε. Γιατί το κοίταγα και εγώ τώρα. Τα στατιστικά αυτά είναι απαράδεκτα και τα προγράμματα αυτά απαράδεκτα. Υπήρχε ένα παλιό πρόγραμμα που αφορούσε τους μετανάστες. Παράνομους είναι, κυρίως παράνομους, γιατί οι νόμοι μετανάστες δεν έχουν ανάγκη βοηθείας, με την έννοια ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο λόγο που έρχονται με τα χαρτιά τους. Ναι. Λοιπόν, αν αυτή η εκμετάλλευση που γίνεται όλο αυτό το ταλαιπωρημένο ανθρώπων, που είναι αδελφοί μας, ανεξαρτήτως του σχέδιου, αλλά δεν μπορούν να γίνουν συνδιοκτήτες αυτού του κράτους. Μπορούν να γίνουν άνθρωποι που να προσφέρουν με ανθρώπινες συνθήκες εργασίες, με φορολόγηση όπως και εμείς των χρημάτων που βγαίνουν, με έλεγχο. Όχι να χρησιμοποιούνται ως τελευταία τροχή της άνταξης σε απαράδεκτες συνθήκες, στιβαγμένες σε 10-15 άτομα σε ένα δωμάτιο, να δημιουργούν εκ των πραγμάτων κάτω από αυτές τις συνθήκες, να αναπτύσσουν πολλές φορές και εγκληματικές, γιατί είναι οι συνθήκες. Δεν είναι οι άνθρωποι που από τη φύση τους είναι εγκληματικοί. Αν προοδεύει ένας άνθρωπος και αισθάνεται όμορφα, αυτή η πρόοδος τον ωφελεί και τον ίδιο. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει να εξελιχθεί. Δηλαδή, εδώ τους έχουμε να τους εκμεταλλευόμαστε. Δημιουργούνται παράλληλες οικονομίες μαύρες, άραγνες και αφορολόγητες και αδήλωτες και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους τελικά με όποιες διαδικασίες και αν γίνονται ένταξή τους στην κοινωνία δεν είναι υποφελία της πατρίδος. Έτσι, είναι υποφελία άλλων κρατών που στέλνουν το εισόδημά τους στο εξωτερικό, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδρομές, μια πολιτεία μπορεί να τα ελέγξει αυτά. Και θα έπρεπε να δείτε το ενδιαφέρον της σε αυτή την κατεύθυνση, ποιο είναι να παρακολουθείτε την κρεβατοκάμερα του κάθε Έλληνα πολίτη. Α, μπράβο που καθόμαστε γιατί, και βλέπουμε έτσι, αυτά. Γιατί είναι καλά
δεν θα κρίνω εγώ τα συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης που πρέπει να έχει ένα συντεταγμένο κράτος που σέβεται τον εαυτό του, αλλά να χρησιμοποιείται κρεβατοκάμαρα. Καλέ, εμένα μου ήρθε σήμερα ένα μήνυμα από το ΕΟΠΗ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι που πήγα χτες και δώσα αίμα και μήπως μικροβιολόγος το έβαλε και μου στείλε το ΕΟΠΗ, γιατί μου γράφει η συντογράφηση, λέει. Έχει ολοκληρωθεί, λέει, και πατήστε εκεί. Ούτε πάτησα πουθενά, γιατί ζητάει τα τάξεις. Και εγώ δεν πάτησα πουθενά, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί σου λένε ότι αυτά τα μηνύματα να μην τα κοιτάς. Θα σας πω κάτι σε αυτό. Δηλαδή, από τη μία σου λένε μπες στην τεχνολογία. Ένας παππούς, μια γιαγιά τώρα, εντάξει, γιατί και εγώ γιαγιά είμαι σε αυτά. Ναι, βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, εγώ φοβήθηκα. Πήρα κατευθείαν τη μικροβιολόγο. Λείπει η κοπέλα, τσάφησα μήνυμα στο κινητό και τη λέω: μου ήρθε ένα μήνυμα από το ΕΟΠΗ. Ευθύνεσαι εσύ, εγώ δεν το ανοίγω. Δηλαδή. Κοιτάξτε, εμείς ως μέλη, υποψήφοι, υποστηριχτές του κινήματος Νίκη, δεν φοβόμαστε την τεχνολογία. Φοβόμαστε μόνο τις δικές μας επιλογές. Είναι γεγονός ότι το έγκλημα εξελίσσεται. Και έχει πάει όταν εκεί. Εξελίσσεται. Φύγαμε από τα παραδοσιακά. Έτσι είμαστε μια περίοδο που η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αναπτύσσεται με όλα τα προβλήματα στην παγκόσμια κοινότητα. Πιο πολιτικό έβλεπα που έκανε συνέντευξη με εικονική. Με το ολόγραμμα ο άνθρωπος. Ταυτόχρονα. Λοιπόν, ωραία, όλα αυτά είναι θεμητά. Δεν είμαστε αρνητές. Δεν είμαστε πιστοδρομικοί. Όχι, και εμένα μου αρέσει αυτό. Εντάξει, ωραία. Οφείλει όμως καν τα ευρωπαϊκά κράτη, σίγουρα ξέρω από το Λονδίνο, ότι παίρνουν νεαρούς από πολύ νωρίς με αυστηρό σύστημα εκπαίδευσης, με αξιοκρατία και τους εκπαιδεύουμε να τους κάνουν λευκούς χάκερ. Δηλαδή, ακριβώς το έγκλημα όταν εξελίσσονται και διαδικασίες ασφάλειας και ελέγχους ενός σύγχρονου κράτους. Δεν είμαστε προσδρομικοί, είμαστε παρόντες σε όλα τα σύγχρονα γεγονότα. Εμείς όμως λέμε ποιο είναι το ηθικό ερέθισμα του ελέγχου ενός του κράτους. Είναι κομμάτι της δημοκρατίας, της οποιασδήποτε, όχι κάτι σπλεκομένης. Οπότε σε τα ελληνικά καθεστώτα, ας πούμε, θα βλέπαμε να παρακολουθούνται κρεβατοκάμερες. Λοιπόν, επομένως, θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες, όχι από μονοκομματικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί η Γερμανία με 40% και πάνω το πρώτο κόμμα να κάνει 4 μήνες να κάνει και παραπάνω κυβέρνηση για να βάλουν το πλαίσιο και τους όρους που θα πρέπει να συνεργαστούν τα κόμματα. Δεν μπορεί το κράτος σε κάθε εκλογή να αλλάζονται 20-25.000 κυβερνητικά στελέχη. Δεν μπορούν τα κυβερνητικά στελέχη αυτής της δημοκρατίας που δεν είναι δημοκρατία να κοιτάνε όσο είναι σε θέση ευθύνης να κάνουν αναθέσεις για να πάνε στο βουλευτικό αξίωμα. Πόσο μπορεί να κοιμάται ένας πρωθυπουργός ήρεμος όταν είχε βουλευτή δικηγόρο, μάλιστα που δεν ήξερε ότι δεν πρέπει να έχει offshore εταιρεία. Πόσο περήφανος μπορεί να είναι ο πρωθυπουργός όταν ο ίδιος ο βουλευτής του ήταν υπάλληλος στην τράπεζα και έγινε εξωτερικός συνεργάτης και πήρε δανεισμό 3 εκατομμύρια για να αγοράσει τα δάνεια και να λειτουργήσει ως φαν σε φαν. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Και είναι απαράδεκτα ακόμα και στην, ξέρω, σε ένα αφρικανικό κράτος όπου τιμωρήθηκε. Όχι, είναι πρόσωπο, Πάτσης. Είναι πρόβατο, το είπα μόνος με το Πάτσι. Τότε ήταν άλλη αναφορά. Πέρασε, μας τρέφηκε. Μιλάμε για το σύγχρονο, μιλάμε για το τώρα. Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που τον ήξερα όταν ήταν υποψήφιος βουλευτής του τομέα, τον γνώρισε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει το ΜΕΤ και να έχει ένα στέλεχό σου και να το μαθαίνει από την αντιπολίτευση. Πού είναι ο εσωτερικός σου λογικός, πού είναι η αυτοαξιολόγηση, πώς τη ζητάς από τους υφιστάμενους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Πώς τη βάζει, ναι, και δεν το κάνεις. Πώς τη ζητάς, πώς τους ελέγχεις, πώς τους θέλεις τα πειθαρχικά. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να βγαίνει σύγχρονος λόγος σε μια εποχή τεχνολογίας, εξυγχρονισμού, ψηφιοποίησης και να είσαι με τον αλαμπά, να είσαι πιο ανακριστικός σε θέσεις και αρχές. Πόσο περίβαλος όταν τιμωρήθηκε η ΣΥΜΕ σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και σε εμάς ακόμα, ακόμα γίνεται. Πόσο περίβαλος είναι όταν σε αφρικανικά κράτη τιμωρήθηκε η Νοβάρτης για πρακτικές, μη ανταγωνιστικές και εδώ όλοι βγήκαν αθώοι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να μας προβληματίζουν. Αυτό σημαίνει ότι σέβεσαι τους πολίτες. Αυτό δίνει εμπιστοσύνη στους πολίτες προς το πρόσωπό σου. Γιατί εμείς δεν ήρθαμε να αντικαταστήσουμε κανένα. Εμείς δεν προσδοκούμε να γίνουμε καθαροί.
Είμαστε το ίδια δύναμη, αλλά ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Και αυτό θα υπερασπιστούμε και αυτό ζητάμε από τους πολίτες να μας δώσουν δυνατότητα να μπούμε, έστω και αν φαίνεται πολύ έτσι αισιόδοξο, πρωτοεμφανιζόμενοι, να μπούμε στη Βουλή. Δεν θα μπούμε σε αυτό, θα μπούμε στη δεύτερη. Δεν θα μπούμε στο όριο, θα μπούμε πανηγυρικά. Ό,τι πιο λαός. Απλώς ζητούμε να μας δώσει αυτή τη δυνατότητα μέχρι να γεράσουμε κι εμείς, μέχρι να κουραστούμε κι εμείς, μέχρι να λιωθούμε κι εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε τέλειοι, αλλά μέχρι τότε ζητάμε από όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους έχουν διώξει, που δεν θέλουν να συμμετάσχουν, που αυτό επιδιώκουν για να μην απολογούνται, να μας δώσουν τη δυνατότητα με την παρουσία μας καταρχήν, αλλά και με τις θέσεις μας. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις που έχουν να κάνουμε κατευθύνσεις προγραμματικές. Γιατί θα ήταν ανεύθυνο να είσαι ουσιαστικός σε ένα πρόγραμμα, αν δεν είσαι τα πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή, ξέρεις όμως πού θες να φτάσεις, ξέρεις ποιους θέλεις να εκπροσωπήσεις και γνωρίζεις ποιον τη ζωή θέλεις να ωφελήσεις. Προφανώς, οι εφοπλιστές δεν μας θέλουν. Όχι όλοι. Γιατί και αυτοί έχουν πολλές φορές προσφέρει σε αυτή την πατρίδα και τους έχουν διαλύσει. Όμως, οι τύποι που απέκτησαν εξουσία, χρήμα, δύναμη, προσωπικότητα, κύρος, μέσα από το δημόσιο και από τις τεθλασμένες πρακτικές συνεργασίας, αυτοί προφανώς δεν έχουν κανένα λόγο να είναι με τη νίκη. Οι πολλοί όμως, οι ουσιαστικοί, οι Έλληνες, οι αδύναμοι, αυτοί που προσδοκούν στην ελπίδα, που δεν φοβούνται να εργαστούν και αύριο το πρωί, ναι, τους θέλουμε μαζί μας. Στο νίκη. Νικόλαος Βρετός, λοιπόν, νότιος τομέας. Β3 νότιο τομέας είναι, να πω και τους δήμους μου. Βέβαια. Ξεκινάμε από Καλυθέα, πηγαίνουμε Μοσχάτο, Ταύρο, Παλαιοφάλιρο, Νέα Σμήνη, ανεβαίνουμε Ζωγράφου και Σαριανή, Δάφνη, Μητό, πηγαίνουμε Ηλιούπολη, κατεβαίνουμε στο Άγιο Δημήτριο που είναι η περιοχή μου και θέλω να στείλω και ένα ιδιαίτερο μήνυμα γιατί χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους για χρόνια σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις με φέρνουν πρώτο σε σταυρού στο Άγιο Δημήτριο από όλες τις παρτάξεις. Ωραία, θα σου δείξω μετά κάτι. Ναι, θέλω να τους πω ένα ευχαριστώ γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, όχι με την ψήφο τους μόνο, αλλά και με την αγάπη τους και τη στήριξη. Και αυτό το εισπράττω είναι η δύναμή μου για να φτάσουμε, ότι είναι και ο Άλυμος, είναι και η Γλυφάδα, είναι όλη αυτή η ομορφιά του νότιου τομέα που δεν είναι η Ριβιέρα. Είναι η ομορφιά της Αττικής γης. Και επειδή είναι και μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια στην Ελλάδα, ας μην μαγευτούν από τις Ειρηνίες, από τις Μούσες, αλλά να έρθουν να σκεφτούν ότι μια στιγμή ευδαιμονίας μπορεί να μην είναι, να μην έχει μεγάλο αποτύπωμα. Ενώ μια ουσιαστική ζωή που αποφασίζει σε αρετές αξίες και αρχές, είναι ό,τι καλύτερο να παραδώσουμε στα παιδιά. Να ρωτήσω, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό τώρα. Εσείς, επειδή βάλατε σαν υποψήφιο βουλευτή τώρα, μπορείς να βάλεις και στα δημοτικά τον Οκτώβριο. Α, γίνεται. Ωραία, άρα θα τα. Εγώ δεν υπάρχει και τέτοιο. Άρα θα τα πούμε και με τα δημοτικά, γιατί θα σας δείξω μετά κάτι. Λοιπόν. Τώρα εγώ ήθελα να κλείσω με μια πρόσκληση από εδώ, από την ενορία μας στους Αγίους Αναργύρους εδώ στην Παρασκευοπούλου. Λίγο να δανειστώ τα γυαλιά. Μισό λεπτό. Εκδήλωση στον ο Πάτερ Γεώργιος Τσουρούς, αρχιδιάκονος της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, διδάκτορ ανθρωπολογίας και ειδικός ερευνητής σε θέματα χριστιανισμού Μέση Ανατολής, θα συζητήσει μαζί μας το θέμα θρησκευτικές συνθέσεις και αντιθέσεις στην Ιερουσαλήμ το 2023. Και είναι σήμερα στις 7 η ώρα εδώ στους Αγίους Αναργύρους, στην Παρασκευοπούλου. Το έχω κοινοποιήσει κιόλας και εμάς ο Πάτερ Δημήτρης μας το είπε λίγο έτσι τώρα, δηλαδή την προηγούμενη. Ναι, χτες μου μας το στείλει και μας το ενημέρωσε, αλλιώς θα το είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Να κάνω μια πρόσκληση και γι' αυτό με βλέπετε και είναι λίγο βιαστική να κλείσω το πράγμα να πάω. Νομίζω όμως ότι θα τα ξαναπούμε και με τα δημοτικά εμείς.
τι να πω, καλή επιτυχία. Νικόλαος Βρετός, άκη μου κάνει πολύ έτσι, κάτι μου κάνει αυτό το όνομα. Μου το είπανε τα παιδιά την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι λέω, ρε παιδιά, κάτι το ξέρω εγώ αυτό το όνομα, κάτι μου κάνει τώρα. Βρετός, είναι τραγουδιστής, κάτι, τι είναι. Υπάρχουν και στην επώνυμη, υπήρχε παλιός υπουργός, υπήρχε... Άρα κάτι γίνεται με το όνομα. Εντάξει, όλα τα ονόματα είναι του Θεού, καταρχήν. Λοιπόν. Και όταν είναι εύκολο δυσύλλαβο, σε ένα πολιτικό, είναι ωραίο. Είναι και σημαντικό. Είναι ωραίο, γιατί μένει. Αν αυτό το όνομα όντως το έχουν αξιολογήσει, το έχουν αναδείξει και άνθρωποι της τέχνης, της είναι ακόμα της πιο σημαντικό. Πολιτικής, αυτό είναι αβανταδόρικο, θα έλεγα. Αυτό. Γιατί τη σημαντικότητα να την προσδώσω εγώ με τη δική μου αξία, αν μου δοθεί η ευκαιρία, αυτά που προσδοκώ εκτός κοινοβουλίου, αν δοθεί αυτή η δυνατότητα να μπορέσω να υπερασπιστώ. Αυτό που μας είπες και αυτό που μας έδειξες, αυτό μας δείξανε και τα παιδιά, οι συμπολεμιστές σου, να πω, οι συναγωνιστές σου. Είναι φοβερό αυτό. Αυτό είπε, μου είπανε, εμείς είμαστε μια ομάδα, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βγει, ποιος δεν θα βγει. Μας ενδιαφέρει ο κόσμος, ο απλός λαός, να στηρίξει τη νίκη, ώστε πραγματικά να υπάρχει αυτή η φωνή μέσα στη Βουλή που να τους ταρακουνάει λιγάκι. Κοιτάξτε, και αυτό που είπαν οι συνυποψήφοι μου, οι συναγωνιστές μου, είναι σημαντικό, γιατί αν ήταν και διαφορετικό, δεν θα ήταν και σοβαρό. Δεν μπορεί κάτι καινούριο στην εμφάνισή του, στις απόψεις και στις ιδέες. Με αυτό μου πάνε και τα παιδιά, του να έχει μεγαλομανίες. Αυτό είναι ίδιο της αλαζονίας και της απληστίας των ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι ταγμένοι για να είναι μόνο αυτοί και κανείς άλλος. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, οι διπλανοί σας, είναι οι συγγενείς σας, είναι οι άνθρωποι που σε εκτιμάτε για τον αγώνα που δίνεις στην καθημερινότητά τους, είναι αυτοί που θα σας κοιτάξουν, είναι αυτοί που αν τους δοθεί ευκαιρία, επειδή είναι βεβαιωμένοι και σίγουροι και δεν ξεκινήσαν τις καρδιές τους μέσα από πολιτικούς κομματισμούς, να ανεληθούν, να εξελιχθούν, να ακολουθήσουν υπόγειες διαδρομές, λαγούμια και στοές, χωρίς να τα κατηγορώ. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουμε και εμείς. Και στη δημοκρατία κλονών μας, χωράμε και εμείς. Και η νίκη είναι για να δώσει αυτό το μήνυμα. Νικόλαος Βρετός, νίκη, νότιος τομέας, Β3. Καλή επιτυχία, πραγματικά καλή επιτυχία. Και να πω και ένα άλλο. Είχες ένα άγχος, Νικόλα, και μου λες, θα βάλεις και κανένα τραγούδι, ε. Εν τέλει, έφυγε τόσο ωραία η ροή, μας μάγεψες, γιατί είπες, ξέρεις τι γίνεται, επειδή δεν είπες την αλήθεια σου και όταν λέει ο άλλος την αλήθεια του και μιλάει από την καρδιά του, όντως μαγεύει και όντως ρέει ο χρόνος και φεύγει, γιατί μιλάει για την αλήθεια, δεν μιλάει, δεν λέει τυπικά. Ας πούμε, κοίταγα το και έβλεπα το Μητσοτάκη που πρέπει να τις είχε τις απαντήσεις και τον έβλεπε και έκανε αυτό. Αν είναι κάποιος φυσιογνωμιστής, ξέρω εγώ, τον βλέπεις ότι ήταν ένα δηλαδή έλεγε εκείνη την ώρα το πείμα του και δεν το θυμότανε και καλά να το πει και έκλεινε τα μάτια του συνέχεια. Αυτό εγώ δεν μπορώ να εμπιστευτώ έναν άνθρωπο που δεν με κοιτάει ευθεία. Μιλάω τόση ώρα με τον Νίκο και μου μιλάει και με κοιτάει μέσα στα μάτια, καθαρά μπλε μάτια. Με κοιτάει μέσα στα μάτια και αυτό που λέει, το λέει μέσα από την καρδιά του. Θα πω κρίνοντας και αυτό και σεβόμενος τον χρόνο, όταν προτοξικήσαμε 17 χρόνια, αυτό το αυτοδιοικητικό ταξίδι, χωρίς καμία προϋπόθεση και χωρίς προδιαγραφή, μας είπε τότε ο επικεφαλής παράταξης να βάλουμε και ένα προσωπικό σύνδημα. Και αναλογίστηκα τι θα ήταν αυτό που θα με εξέφραζε ένας άνθρωπος, τώρα είμαι 58 χρονών, τότε πριν 17 χρόνια, ήμουν 41. Το πρώτο μου σύνθημα που έβαλα και που το κρατώ, γιατί σήμερα τότε το έβαλα με την προσδοκία να είναι αυτή η πορεία μου, ήταν η δύναμη της αλήθειας. Έτσι. Σήμερα έχω το ίδιο σύνθημα σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις, γιατί τώρα με βεβαιότητα λέω ότι η δύναμη της αλήθειας είναι το διαβατήριο για το επόμενο βήμα. Νικόλαος Βρετός, νίκη,
Νότιος τομέας Β3. Σε ευχαριστούμε. Εγώ, καλή επιτυχία. Και εννοείται ότι θα κλείσω με τον Αντώνη το Βαμβουκά. Αντώνης Βαμβουκάς έγραψε έτσι για τις εκλογές ένα τραγούδι, το «Δεν ξεχνώ». Παίζεται σε εμάς πρώτη φορά, εμείς το πρώτο παρουσιάζουμε. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, που εμπιστεύεται τα κομμάτια του και τα παίζω εδώ και τα παίζω για πρώτη φορά. Να τα ακούσουμε κιόλας. Αντώνη, πρέπει να μου γράψεις και ένα τραγούδι σαν εισαγωγή. Να το έχω έτσι, εισαγωγή του, το καλλιδοσκόπιο, πρέπει να μου γράψεις ένα τραγούδι. Σας αγαπάμε την άλλη Τετάρτη. Ευχαριστώ. Αντέχει ο χρόνος να είναι σύμμαχος το πόνος. Αντέχει ο χρόνος να είναι σύμμαχος το πόνος. Μόνος ανθίζουν των δελτίων οι αριθμοί. Στον ίδιο τόπο επιστρέφει ο δολοφόνος. Μετά από κάθε θυμοτυπική στιγμή, με πόνο η θλίψη συνεχίζεται η ζωή. Έθνος σωτήρας κάθε αναλγητός ξερολάς, αποκαλείται προπυλών των εκλογών.